το μεσημέρι της Τρίτης, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου αναφέρθηκε στα οικονομικά προβλήματα που αντιμετώπισε στην αρχή της καριέρας της. Με αφορμή μια συνέντευξη του Κώστα Κρομίδα, ξεκίνησε μια συζήτηση μεταξύ της παρέας του Pop-Up αναφορικά με τους πρώτους μισθούς των καλλιτεχνών. Έτσι, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου θέλησε να μοιραστεί τις δικές της οικονομικές δυσκολίες που βίωσε στα πρώτα της βήματα στον χώρο του modeling. Η παρουσιάστρια που πριν λίγες μέρες λήγησε στον αέρα της εκπομπής είπε χαρακτηριστικά: «Εγώ όταν ξεκίνησα ως μοντέλο, ήξερα ότι τους πρώτους 6 μήνες δεν παίρνεις ούτε ευρώ, είσαι εξώφυλλο σε όλα τα περιοδικά, πουλάνε μια χαρά και εσύ δεν παίρνεις απολύτως τίποτα. Εμένα δεν μου άρεσε όλη αυτή η ιδέα, αλλά ξέρεις ότι έτσι φτιάχνεις τον μπουκ σου ως μοντέλο, όπως, όταν ταξίδευα, στην αρχή έμενα με οικογένειες, έμενα σε σπίτι με μια οικογένεια που νίκιαζε ένα δωμάτιο για να είναι φθηνό και να μπορείς να το πληρώσεις». Ηλιάνα Παπαγεωργίου οικονομικές δυσκολίες. Ηλιάνα Παπαγεωργίου, πηγαίνει στα Καλλιστεία και σου λένε ότι το ποσό για να είσαι στις 16 φιναλίστ είναι τόσο. Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου μίλησε στο Pop-Up το μεσημέρι της Πέμπτης για την εμπειρία της στα Καλλιστεία και αποκάλυψε πως όλα είναι στημένα. Παιδιά, όλα τα Καλλιστεία ήταν στημένα, πάντα υπάρχει μια προετοιμασία των κοριτσιών που θέλουν να παρουσιάσουν. Θυμάμαι, συγκεκριμένα, όταν πήγα στην Αμερική, ήταν 16 κορίτσια φιναλίστ που έμπαιναν στις top 16 και αυτές έμεναν έναν χρόνο πριν από όλες εμάς χωρίς να το ξέρουμε στη Νέα Υόρκη και έκαναν μαθήματα, ήταν με συγκεκριμένους ανθρώπους, φωτογραφημένες σε περιοδικά και ήξεραν τους πάντες. Γενικά, τα Καλλιστεία είναι επιχείρηση, θα μιλήσω για τα μη συμφίλειος που πήγα εγώ, πηγαίνεις στα Καλλιστεία και σου λένε ότι το ποσό για να είσαι στις 16 φιναλίστ είναι τόσο, ποια χώρα θα το δώσει, και το επιβεβαίωσα στη Σουηδία, που μου είπαν κρίμα που δεν πλήρωσε η χώρα σου για να κερδίσεις, ανέφερε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, η οποία λίγες μέρες πριν είχε γενέθλια. I like.